Η βραδιά αυτή απόψε είναι δροσερή. Είναι μια βραδιά σαν αυτές που ο Πλάτων μαζί με τους συνομιλητές του εδώ σκεφτόταν, φιλοσοφούσε και θα είχε γράψει το Φέδρο μαζί με άλλα πράγματα. Και να καλέσω κατά πρώτον τον Αντιπρόεδρο της Βουλής να προσφωνεί στο συνέδριο. Κύριε Πρόεδρε, εκλεκτοί κύριοι καθηγητές, από τη μεριά μου θέλω να σας καλωσορίσω στην Αθήνα, την πόλη που γεννήθηκε και αναπτύχθηκε η φιλοσοφία, αλλά βέβαια ταυτόχρονα αυτό έγινε και με τη Μίλητο. Σας μεταφέρω το χαιρετισμό του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, του κ. Μημαράκη. Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, σας καλωσορίζουμε στην Ακαδημία Πλάτωνος, σε ένα χώρο που συνδέεται άμεσα με τη ζωή και την έρευνα της φιλοσοφίας. Η Ακαδημία, όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα, ιδρύθηκε το 387 π.Χ. δηλαδή πριν από 2.400 χρόνια και λειτουργήσε για περισσότερα από 900 χρόνια. Μέχρι που δυστυχώς, όπως πάντα, ο θρησκευτικός φανατισμός που κυριαρχούσε τότε και όπου υπάρχει φανατισμός δυστυχώς οδηγεί σε προβλήματα, οδήγησε στο κλείσιμό της. Σήμερα είμαστε εδώ και είμαστε εδώ παρόντες και μπορούμε να πούμε ότι σε αυτόν τον χώρο συνδέεται η φιλοσοφία με την πολιτική. Η Ακαδημία Πλάτωνος είναι ο χώρος όπου αναπτύχθηκε η δραστηριότητα των θεμελιωτών της φιλοσοφίας. Η Πνίκα, ο άλλος μεγάλος χώρος, είναι ο χώρος όπου αναπτύχθηκε η δραστηριότητα των θεμελιωτών της δημοκρατίας. Φιλοσοφία και δημοκρατία, Ελλάδα. Η φιλοσοφία και η δημοκρατία αναπτύχθηκαν ταυτόχρονα στην αρχαία Ελλάδα. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν είναι τυχαίο γεγονός. Υπάρχει εσωτερική σχέση, η οποία μεταφράζεται σε φιλοσοφικές και δημοκρατικές αναζητήσεις των ατόμων. Το άτομο ήταν στην Ελλάδα και αυτή ήταν η διαφορά μας ως πολιτισμού που διαφέραμε από όλους τους άλλους. Ο ελληνικός πολιτισμός ήταν ο μοναδικός ανθρωποκεντρικός πολιτισμός. Ο δημοκρατικός πολίτης φιλοσοφεί, αναζητά δηλαδή διανοητικά επιχειρήματα, βασίζεται στις αξίες και τα πιστεύω του, αποδειχόμενος όμως παράλληλα, και αυτό είναι το μεγαλείο του, την αφισβήτηση που θα δεχτεί από τον συνομιλητή του. Η ευχή του Πλάτωνα να γινόταν η πολιτική φιλόσοφη και η φιλόσοφη πολιτική σήμερα στην εποχή μας είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία. Και αυτό γιατί το επίκεντρο της σκέψης των φιλοσόφων ήταν πάντα ο άνθρωπος. Επίκεντρο της σκέψης και της δράσης των πολιτικών πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Μακάρι να γινόταν αυτό πράξη από όλους εμάς κάθε φορά. Οι οικονομικές πολιτικές, οι τεχνολογικές εξελίξεις, τα αναδυόμενα σχήματα διεθνούς και παγκόσμιας συνεργασίας έχουν την αυτονόητη σημασία τους. Αλλά εν τέλει, έχουν αξία μόνον όταν υπηρετούν τον άνθρωπο, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ανθρώπινη μοναδικότητα. Αυτή η απλή αλήθεια ήταν η αλήθεια των στοχαστών της αρχαίας Αθήνας. Και αυτή η αλήθεια δεν ξεχνιέται. Τότε η ανθρωπότητα κινδυνεύει, αν ξεχαστεί αυτό, να μπει σε περιπέτειες μυσαλλοδοξίας και απαξίωσης της ανθρώπινης ύπαρξης. Κυρίες και κύριοι, η φιλοσοφία στην αρχαία Ελλάδα ξεκίνησε ως θεωρία. Η φιλοσοφία ως έρευνα όμως και τρόπο ζωής που αποτελεί και το θέμα του συνεδρίου σας ενσαρκώθηκε από τον Πυθαγόρα και τον Σοκράτη. Στις διδασκαλίες τους υπάρχει το βιωματικό στοιχείο, η διανοητική δραστηριότητα, η πράξη, που ξεκινά από φιλοσοφικό σκέπτεστε.
Αυτό απαιτεί ψυχική μεταστροφή. Ας το κρατήσουμε αυτό, ας το κάνουμε πράξη. Και εδώ πάλι η δημοκρατία, την οποία σήμερα εκπροσωπώ, συνδέεται με τη φιλοσοφία και τους εκφραστές της. Αξιότιμοι κύριοι καθηγητές, κύριε Πρόεδρε, καλωσορίσατε στην Ελλάδα, καλωσορίσατε στην Αθήνα που αγωνίζεται και δημιουργεί προοπτικές για το μέλλον. Καλωσορίσατε στην Αθήνα, στον τόπο που αναπτύχθηκε η φιλοσοφική σκέψη. Καλωσορίσατε στην Αθήνα, στην πατρίδα μας, που γεννήθηκε όχι μόνο ως όρος, αλλά κυρίως ως έννοια η φιλοξενία. Welcome to Athens, welcome to Hellas. Ευχαριστούμε πολύ τον Πρόεδρο, τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων για τον ωραίο λόγο του και παρακαλώ τον εκπρόσωπο του Δήμου Αθηναίων εκ μέρους της, του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής παρίσταται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και άλλοι άνθρωποι εδώ να προσφωνήσει το συνέδριο. Βλάτε κύριε Μπρούλη. Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά αλλά και συγκίνηση που σας καλωσορίζουμε σήμερα εδώ. Τιμή για το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, την πόλη που τέθηκαν οι βάσεις για την άνθηση της φιλοσοφίας και διαμορφώθηκαν οι αρχικές συνθήκες θεμελιωδών εννοιών της ανθρώπινης διανόησης και του πολιτισμού μας, όπως η δομημένη σκέψη, ο διάλογος και η διαλεκτική, η υδαφύτερη ανάλυση και η εξέλιξη του πνεύματος. Αισθανόμαστε ότι αυτό το συνέδριο είναι σαν ένα γέννημα της Αθήνας. Που αφού έχει διακριθεί και διαπρέψει σε οικουμενικό επίπεδο, επιστρέφει στην πατρογονική του εστία. Χαρά μας για να σας υποδεχόμαστε στους χώρους ακριβώς όπου η αρχαία ελληνική φιλοσοφία ανελήφθηκε και καλλιέργησε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης για γενναίες επιγενναιών, αναδεικνύοντας την οικουμενική διάσταση της φιλοσοφίας και των συναφών επιστημών. Η διοργάνωση του συνεδρίου σας συμπίπτει με μια επίπονη και μεγάλη προσπάθεια του Δήμου της Αθήνας να ξεκινήσουμε μια νέα εποχή, να μπορούμε να προσφέρουμε αυτούς τους χώρους στη διεθνή ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα, αλλά και κυρίως στους κατοίκους της πόλης, ως λίκνα εξέλιξης των ιδεών, ως βάση ανάπτυξης νέων προβληματισμών και ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων, προς όφελος των σύγχρονων κοινωνιών μας. Εξ αυτού προκύπτει και η συγκίνηση, καθώς η Ακαδημία Πλάτωνος, η Πνίκα, το Λύκειο του Αριστοτέλη, η Αγία Φωτεινή Λυσού, τόποι που θα συνεδριάσετε και θα εργαστείτε, είναι σημεία των οποίων τη συμβολική αλλά και την ιστορική αξία την αντιλαμβάνεστε εσείς σαφώς καλύτερα από τον καθένα. Εδώ διαδραματίστηκαν και έλαβαν χώρα οι διάλογοι που έχουν χαράξει τη σκέψη και τον πολιτισμό του δυτικού κόσμου. Εδώ οι μεγάλοι δάσκαλοι της φιλοσοφίας και του πνεύματος εμπνεύστηκαν τα έργα τους, αφουγκράστηκαν τα μηνύματα και τα ρεθίσματα της δημιουργίας τους και δίδαξαν εμάς τους νεότερους. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουμε μια ιδανική συνθήκη. Τα πλέον διακεκριμένα μέλη της διεθνούς φιλοσοφικής κοινότητας της εποχής μας να κινούνται, να σκέφτονται και να συνδιαλέγονται ακριβώς εδώ, στους ίδιους ακριβώς χώρους που ξεκίνησαν όλα. Κυρίες και κύριοι, η Αθήνα σήμερα είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή μητρόπολη, ένας εξαιρετικός προορισμός για κάθε ξένο επισκέπτη, με άρτιες υποδομές και μοναδικά χαρακτηριστικά. Και μπορεί την τρέχουσα περίοδο η Αθήνα να επιβαρύνεται από το μανδύα μιας βαθιάς οικονομικής κρίσης, αλλά παραμένει μια πόλη ζωντανή που μάχεται. Και αντιστέκεται τις δυσκολίες και τις δυσχέρειες. Συνταραχώδη εποχή που ζούμε και απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, το όραμα, οι συνεργασίες, τα σχέδια είναι η απάντηση της Αθήνας και των πολιτών της και είναι μια απάντηση στεναρή και επίμονη. Αισθάνομαι πολύ υπερήφανος, καθώς ανήκω σε μια γενιά που μεγάλωσε αυτούς εδώ τους χώρους και η αξιοποίησή τους για σκοπούς όπως οι εργασίες του συνεδρίου σας είναι μια τύχη αγαθή. Για να δανειστώ και μια προσθόνηση των προγόνων μας. Η παρουσία σας εδώ και η συμμετοχή σας σε αυτό το συνέδριο είναι η καλύτερη επιβράβευση των προσπαθειών όλων μας και η παρότριση να στείλουμε προς κάθε κατεύθυνση ένα μήνυμα αισιοδοξίας, δημιουργίας και ελπίδας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βούλια. Για την ευκαιρία αυτή, θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους της Ακαδημίας Πλάτωνος, όλοι εδώ. Την περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος που ενδιαφέρονται για τον τόπο αυτό, μετέχουμε εθελοντάς για την σημερινή οργάνωση, σε εκφράζουμε τις εννοές μας ευχαριστίες και αναγνωρίζουμε ότι πράγματι, αν δεν αγαπήσουμε τον τόπο μας, όλα τα πράγματα τα οποία έχουν σχέση με εμάς και τους ανθρώπους που ζουν εδώ, δεν τους εκτιμήσουμε, τίποτα δεν πάει καλά. Με τις ενέργειές τους αυτές και την προθυμία τους, έδειξαν ότι κάτι πρόκειται να γίνει και τους ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή τους. Να παρακαλέσω τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Πρόεδρο των ΕΛΤΑ να προσθέσει.
δώσω έτσι το βήμα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 2.400 χρόνια από την ίδρυση και λειτουργία της Ακαδημίας Πλάτωνος. 2.400 years from the Plato's Academy. That's an important thing to remember. And Talita, the post office at the same, has presented a special program for us. We will give a present to the hospital guest of this Congress. And of course, the president here would say some words. Κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε του Συνεδρίου, κυρίες και κύριοι Σύνεδροι, τα ελληνικά ταχυδρομεία στην μακρόχρονη παράδοση στήριξης του ελληνικού πολιτισμού προηγήθηκαν λίγο από τη σημερινή σας συνάντηση. Με την έκδοση για τα 2.400 χρόνια από την ίδρυση της Ακαδημίας, σχετικής αναμνηστικής έκδοσης. Από αφορμή το συνέδριό σας, υπάρχει η υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια του και στη Φιλοσοφική Σχολή και στον παρόντα χώρο. Η ειδική αναμνηστική σφραγίδα είναι στη διάθεση των συμμετεχόντων για να χρησιμοποιηθεί στα αντικείμενα με τα οποία θα εφοδιαστούν από το περίπτερό μας. Ταυτόχρονα έχει εκδοθεί ειδικός αναμνηστικός φάκελος με μεγάλη φιλοτελική αξία και σε περιορισμένο αριθμό. Το συνέδριό σας γίνεται σε μια εξαιρετικά ιδιόμορφη για την ελληνική δημοκρατία, για την πατρίδα μας περίοδο. Πριν από 45 ακριβώς χρόνια, ο μεγάλος μας ποιητής, ο Μανώλης ο Αναγνωστάκης, σε μια αντίστοιχα εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, ανέφερε «πιθανώς προλογίζοντάς σας, εμείς οι άνθρωποι των ιδεών, η ιδεολογία, οι ιδέες, οι κοσμοθεωρίες, κάτι πάνω από το ένστικτο και την ανάγκη, προϋποθέτουν χρόνο, δραστηριότητα, καταβολή δυνάμεων, πέρα από το καμίνι της καθημερινότητας. Για τους περισσότερους οι ιδέες μια πολυτέλεια. Δεν έχουν τον καιρό, το προνόμιο της ανάσας, αγώνας του ενστίκτου και της ανάγκης. Πίστη τυφλή, ασάλευτη σε μια ιδέα. Κι ως τη θυσία, από απελπισία, από απόγνωση. Όχι πια για το πώς θα ζήσεις καλύτερα, αν θα ζήσεις καν. Δίνουμε όλοι μαζί σε τούτο τον τόπο, όχι μόνο τον αγώνα για να ζήσουμε, αλλά για να ζήσουμε καλύτερα. Η συμβολή σας θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη απαντώντας και στα δυο ερωτήματα. Και οι αναφορές όχι μόνο στον έξω κόσμο που τις περιμένει με ιδιαίτερη αγωνία, αλλά και για το σύνολο των πολιτών της χώρας θα είναι μια ανάσα για να πάνε στην επόμενη μέρα. Σας ευχαριστώ όλους. Κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής, εκλεκτοί επίσημοι, συνάδελφοι, Αθηναίοι πολίτες, σας καλωσορίζω στην απόψινή συνεδρία του 23ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Φιλοσοφίας στο χώρο της Ακαδημίας του Πλάτωνα. Οι συμμετέχοντες σε συνέδρια συνηθίζουν να εκφράζουν τη χαρά που αισθάνονται όταν βρίσκονται στον τόπο του συνεδρίου. Αλλά στο χώρο αυτό αισθάνεται κανείς κάτι ξεχωριστό και πιο συγκινητικό από χαρά. Ο χώρος αυτός θεωρείται ιερός
πριν ο Πλάτων δημιουργήσει την Ακαδημία μέσα σε αυτόν. Και αν υπάρχει ιερός χώρος της φιλοσοφίας, αυτός μάλλον είναι ο τόπος. Εδώ αισθάνεται κανείς ένα δέος για αυτούς που πριν από χιλιετηρίδες περπάτησαν το χώμα που πατάμε σήμερα, αφιέρωσαν τη ζωή τους στην έρευνα, έζησαν το φιλοσοφικό βίο και μας άφησαν ως πνευματική κληρονομιά το μνημειώδες έργο τους. Σε αυτό το χώρο διαισθάνεται κανείς την παρουσία του Πλάτωνα και των μαθητών και συνεργατών του. Όπως παρατηρεί ο Κικέρον, λίγους αιώνες μετά τον Πλάτωνα, κανείς, λέει, συγκινείται περισσότερο που βρίσκεται στο χώρο της Ακαδημίας από ό,τι να ακούει για τις πράξεις των φιλοσόφων που διέπρεψαν σε αυτήν ή ακόμα για το έργο τους. Γιατί όταν κανείς βρίσκεται μέσα στο χώρο αυτό, φέρνει τους ίδιους τους φιλόσοφους μπροστά στα μάτια του. Θέλω να συγχαρώ την Οργανωτική Επιτροπή για την ιδέα να γίνει αυτή η συνεδρία στο χώρο αυτό και να ευχαριστήσω τα μέλη της που μας έδωσαν την ευκαιρία να φέρουμε μπροστά στα μάτια μας τους κορυφαίους φιλόσοφους που έδρασαν στο χώρο αυτό. Πλάτων, Αριστοτέλης, Σπεύσιπος, Ξενοκράτης και άλλοι. Η σημερινή συνεδρία αποβλέπει σε μία αξιολόγηση της επιρροής της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουν δύο παγκοσμίως γνωστοί μελετητές της αρχαίας φιλοσοφίας, ο πρώτος από την Ιταλία και ο δεύτερος από την Ιαπωνία. Dear colleagues, ladies and gentlemen, first of all, I must apologize because we are in the site of the old Academy of Plato, and I am speaking about the relevance of Aristotle's philosophy, not of Plato's philosophy today. But I am partially justified because, as everybody knows, Aristotle lived in the Academy for 20 years. That is more than in his own school, the Lyceum, where he remained only 12 years. Therefore, this is not only the house of Plato, but it is also the house of Aristotle. I have not got the competence to consider the Eastern civilization, even if Aristotle's presence in it, for instance in China, goes back even to the 17th century. Let's consider the short treatise by which the Corpus Aristotelicum begins, Categories. Many among the most important Western philosophers, for instance Kant or Hegel, elaborated their own doctrine of categories, so that in the middle of 19th century, Friedrich Adolf Trendelenburg could write a history of the doctrine of categories, and in the 20th century, Gilbert Ryle, in a famous article entitled Categories, explained what the category mistakes are, i.e. the attribution to subjects belonging to a category, in the Aristotelian sense, of predicates which are appropriated to other categories, as for instance, in the sentence, Saturday is in bed. Nor both false, but necessarily one of the two is true and the other is false. It seems to me that these rules have not been questioned by anybody.
except those who deny the law of non-contradiction or the law of excluded middle, who nevertheless are very rare. On the contrary, they have been invoked, for instance, by Trendelenburg and more recently by Popper, in order to show that the oppositions used by the Hegelian dialectic are not authentic logical contradictions, but are real oppositions, that is, contrarieties or correlative oppositions. The so-called logical laws, i.e. the law of non-contradiction and the law of the excluded middle, formulated by Aristotle, has been denied respectively by the paraconsistent logics and by the logic which derives from the intuitionistic mathematics of Brouwer. But in both cases, for very particular spheres, as the limit cases, the situations of transition, the paradoxes, or the infinite holes. The disappointment of public opinion with respect to the social sciences, from which many people expected the solution to all the problems concerning man and society, which became evident when they revealed their incapacity of evaluating, declared by Max Weber since their birth, i.e. their inability to indicate good and evil, just and unjust, and therefore to guide the praxis, had as a consequence the rediscovery of a form of a philosophical rationality not dependent on a political ideology nor on a religious faith, but practical, i.e. capable to resolve practical problems, and consequently the return to the two philosophers who had stressed it, respectively in antiquity and in modern times, i.e. Aristotle and Kant. The former was the author of the expression practical philosophy, Metaphysics 2.1, which then he developed in his Ethics and Politics, while the latter, Kant, was the author of the Critique of Practical Reason and of an ethics completely founded on reason. The return to Aristotle was nevertheless still stronger than the return to Kant, thanks above all to the reproposal of his practical philosophy as the model of the hermeneutics by Hans-Georg Gadamer, and to the convergence of his philosophy and his school, Rudiger Bubner, with the philosophy of Hannah Arendt and of her school, Ernst Fulbert, and of the Hegelian Joachim Ritter and of his school, Günther Biel. The Academy was the center for philosophy and sciences until 529 AD, when it was closed down by Emperor Justinian. It produced a number of eminent philosophers, above all Aristotle. From the testimonies, we can imagine how Plato pursued philosophy in the Academy. Aristoxenos reports one interesting episode. When Plato had a lecture called On the Good, people came to his lecture expecting to hear something about human happiness, but they got perplexed and disappointed.
when the discussion was all about mathematical science, and the conclusion was good is one, Agaton S. E. Hand. This episode seems to suggest that Plato did not give lectures regularly. Instead, he raised problems, problemata, and discussed them with his students. The academy was probably not a school where the master lectured his own doctrine and pupils learned his system, but it was more like a scientific institute or university where colleagues collaborate and share inquiry on common subjects. This view of the academy is supported by the fact that Plato's pupils openly and severely criticized his master's ideas, in particular what we call the theory of forms. Both Theseus, his nephew and successor of the academy, and Xenocrates, the second headmaster, developed their own thought against Plato's theory. And Aristotle forwarded several formidable arguments against the theory of form, including the so-called Stallman argument, in his early treatise on form, Theridion. This fact shows one fascinating feature of the philosophical activities in Plato's academy. Plato did not expel people who disagreed with his thought, but he seemed to have appreciated any criticism and even encouraged colleagues to provide strong arguments against his ideas. Thus, the famous declaration of Aristotle, when he set out to criticize the theory of form, represents the philosophical spirit of Plato and his academy. To discuss and consider forms is to change our lives. It changed views and meanings of the world and of life. It awakened our soul to live a real life. Plato invites us to this common search through his dialogues, and thus he is still a champion of such dialogue, encouraging and leading us to the idea we saw. I believe that we should read Plato's philosophy again today in order to do real philosophy together. Thank you very much.